Αγαπητοί, ευρισκόμεθα πάντοτε στο βιβλίο της Σοφίας Σιράκ. Είμαστε στο 24ο κεφάλαιο. Εκεί ομιλεί δια των εαυτών της η ενυπόστατο Σοφία του Θεού. Λέγαμε την περασμένη φορά, ευρισκόμενοι στον 4ο στίχο, μεταξύ εκείνων τα οποία λέγει η Σοφία του Θεού, η οποία υπενθυμίζω και θα υπενθυμίζω σε κάθε βήμα ότι είναι πρόσωπον, είναι το δεύτερο πρόσωπον της Αγίας Τριάδος. Και λέγει λοιπόν εις τον στίχον αυτόν τον 4ο: «Εγώ εν υψηλής κατεσκήνωσα και ο θρόνος μου εν στήλω νεφέλης». Και η απόδοσή του: «Εγώ εις τα ύψη του ουρανού έστησα την σκηνή μου και ο θρόνος μου βρίσκεται επί στήλου νεφέλης». Είχαμε αναλύσει το μισό χωρίον. Το πρώτο ημιστήχιο που λέγει ότι εγώ εν υψηλής κατεσκήνωσα και είδαμε πράγματι, ανέφερα αρκετά χωρία για να δείξουμε και να καταδείξουμε ότι ο θρόνος της Σοφίας είναι εν υψηλής, δηλαδή είναι παρά το πατρί. Και αυτό δείχνει ότι είναι ομοούσιος με τον πατέρα, ο Υιός, η Σοφία, η ενυπόστατος. Μάλιστα, συμπληρωματικά, κάτι που πήρε εκ των υστέρων, το πήρε εν χρόνο, διότι είναι ομοούσιος βεβαίως έξω από κάθε χρόνο, έξω από κάθε χώρο. Εκείνο που συμπληρωματικά πήρε είναι η ανθρωπίνη φύση. Και εκεί είναι που καταπλήσει ότι με την ανθρωπίνη φύση τώρα είναι σύγχρονος με τον πατέρα. Σας έλεγα, απλώς κάνω μία υπενθύμηση, ο πρωτομάρτης Στέφανος εκεί είπε εις το συνέδριο, πολυθαβολήθηκε γι' αυτό, υπάρχουν δε πλήρης πνεύματος Αγίου, ο Στέφανος, ατενίσας εις τον ουρανόν είδε, δόξαν Θεού, και Ιησούν εστώτα εκ δεξιών του Θεού και είπεν, ιδού θεωρώ τους, δηλαδή βλέπω, να βλέπω, τους ουρανούς ανεωγμένους και τον Υιόν του Θεού, και τον Υιόν του ανθρώπου, ως άνθρωπο τον είδε, εκ δεξιών του Θεού εστώτα. Βλέπει λοιπόν κανείς πράγματι ότι ο θρόνος της Σοφίας είναι εν υψηλής. Και βέβαια όταν ο Κύριος ανελήφθη, εκάθισε εις τα δεξιά του Θεού Πατρός με την ανθρωπίνη του φύση, γιατί αφού ο Υιός είναι ομοούσιος με τον Πατέρα, δεν υπάρχει κάτι το αριστερά και δεξιά. Αυτό είναι μόνο δια την ανθρωπίνη φύση. Κατά τα άλλα, ως ομοούσιος με τον Πατέρα είναι σύγχρονος και με τον Πατέρα και με το Πνεύμα το Άγιον. Και όλοι οι πατέρες, και συγγνώμη, οι ιερείς συγγραφείς της Καινής Διαθήκης μας σημειώνουν ότι εκάθισε ανερχόμενος εις τον ουρανόν με την ανάληψή του εις τα δεξιά του Πατρός. Λέγει Φερυπίν ο Απόστολος Παύλος στους γράφει στους Εφεσίους, και κάθισεν εν δεξιά αυτού εν της επουρανίης. Και όπως λέγει ο Μάρκος, εκάθισεν εκ δεξιών του Θεού αφού ανελήφθη. Και όχι μόνο απλώς εκάθισε, δεν είναι θα λέγαμε ένα θέμα υψομετρικό, αλλά είναι και ένα θέμα ύψους ποιότητος. Γι' αυτό σημειώνει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εφεσίους επιστολή του, και κάθισεν εν δεξιά αυτού εν της επουρανής, υπέρανω πάσης αρχής και εξουσίας και δυνάμεως και κυριότητος υπεράνω, και παντός ονόματος ονομαζομένου, ου μόνον εν το, το αιώνι τούτο, αλλά και εν το μέλλοντι. Δηλαδή ύψος της θεότητα, εκεί που είναι ο Θεός, ο πάνω και υπεράνω πάντων. Αλλά εδώ είναι τώρα το καταπληκτικό, αυτά λέγαμε την περασμένη φορά, αναλύονται στο πρώτο ημιστήχιο,
ότι το καταπληκτικό είναι ότι συμπληρούνται αυτό το χωρίο με κάτι περίεργο. Και λέγει «Και ο θρόνος μου εν στήλω νεφέλης». Από τη μία λέει «Ο θρόνος μου είναι εν υψηλής» και από την άλλη λέει ότι «Ο θρόνος μου είναι πάνω σε μία κολόνα από σύννεφο». Μία στήλη, μία κολόνα. Μία στήλη νεφέλης, δηλαδή όχι από κάτι υλικό, αλλά από νέφος. Πώς βλέπω καμιά φορά έτσι ένα σύννεφο. Όρθιο, εκεί πάνω λέει είναι ο θρόνος μου. Περίεργο. Αλλά διαβάζουμε στο βιβλίο της Εξόδου το εξής. Είναι γνωστό ότι όταν οι Εβραίοι έφυγαν από την Αίγυπτο έγιναν πολλά θαυμαστά. Πολλά. Αλλά ένα εκ των θαυμαστών, ίσως το πλέον θαυμαστών, γιατί μπροστά σε αυτό που θα σας πω τώρα δεν είναι θαυμαστό τόσο όπως το μάνα που έπεφτε κάθε μέρα και τάιζε το λαό, ή το νερό που βγήκε μέσα, βγήκε από το βράχο και ούτω καθεξής, όσο αυτό που θα ακούσετε. Ο δε Θεός ηγείτο αυτόν ημέρας μεν εν στήλω νεφέλης δείξε αυτή στην οδόν την δε νύχτα εν στήλω πυρός. Κατ' εντολή του Θεού δημιουργήθηκε, φτιάχτηκε, κατασκευάστηκε μία σκηνή. Μία σκηνή η γνωστή του μαρτυρίου, στην οποία σκηνή δηλαδή αντίσκηνο, με κάποια υφάσματα κτλ. Εφυλάσσεται ο νόμος. Δηλαδή οι δύο λίθινες πλάκες που ήταν γραμμένος ο νόμος. Αργότερα εκεί τοποθετήθηκε και μία χρυσή στάμνος, που είχε εις ανάμνηση της ερήμου μάνα, και ακόμη εκεί ήταν τοποθετημένη και η ράβδος του Αρών, η βλαστήσασα, που ανέδειξε τον Άρων ως πρώτον αρχιερέα του λαού. Αυτά κατοπινά αρχικά ήταν απλώς μία κυβωτός, δηλαδή ένα ξύλινο κουτί, όχι πολύ μεγάλο, γύρω στα 75 εκατοστά ήταν το, έτσι, ο παραλληλόγραμμο ήταν, οι διαστάσεις, ύψους, βάθους και τα λοιπά πλάτους δίδονται από την Αγία Γραφή, δεν θυμούμε τώρα, πάντως όχι με μεγάλο κυβότιο, κατασκευασμένο από ξύλων ακακίας, δηλαδή ξύλων άσυπτων, και επενδεδημένο μέσα έξω το κυβότιο αυτό με καθαρό χρυσάφι, δηλαδή φύλλα χρυσού. Εκεί ήταν ο νόμος. Όλα αυτά, πρέπει να σας πω, όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή του, ήταν αντίτυπα ουρανίων πραγματικοτήτων. Ή ακόμη και επιγείων, φερυπίν, οι πλάκες, ο νόμος, είναι αυτός ο λόγος του Θεού. Το κυβότιο το χρυσού ήτο αυτή η Θεοτόκος, η οποία εδέχθηκε τύπος αυτά, εδέχθηκε μέσα της κατά ζωντανό τρόπο, δέχθηκε τον Υιόν και Λόγο του Θεού. Και η Θεοτόκος, το ξύλο λέει, από ακακία άσυπτων χρυσών, δείχνει την αγιότητα και την αρετή της Θεοτόκου. Έτσι έχουμε τύπων και επιγείων και επουρανίων πραγματικοτήτων. Επηγείων εννοείται ως προς το μέλλον, αλλά πάντα μες στην ιστορία. Η Θεοτόκος θα έρθει στον κόσμο αυτόν 15 αιώνες μετά. Αλλά και ουρανίων πραγματικοτήτων. Γι' αυτό λέγει στον Μωυσή ο Θεός ώρα. Ώρα θα πει δες, αλλά θα πει και πρόσεξε. Πρόσεξε. Ό,τι είδες από τις ουράνιες πραγματικότητες θα τις στηρίσεις επακριβώς εις τον τύπον. Γι' αυτό βλέπετε ο τύπος έχει αξία. Πολλοί λένε και τι είναι, τύπος είναι, τύπος είναι. Αν καταστρέψεις τον τύπον, καταστρέφεις την ουσία. Γι' αυτό λέγει ο Θεός, ώρα πρόσεξε, θα κατασκευάσεις ό,τι είδες, όπως θα είδες, ούτε παραπάνω ούτε παρακάτω. Έτσι όταν βγήκαν από την Αίγυπτο, μεταξύ των πολλών ωραίων και αγαθών και σπουδαίων που ο Θεός δείχνει εις το λαό του, ήταν και αυτό το φαινόμενο. Δηλαδή
ήταν μία στήλη νεφελής, βεβαίως αγόμεθα να πούμε ότι δεν ήταν από πραγματικό σύννεφο. Δεν ήταν. Δηλαδή το σύννεφο τι είναι. Είναι σταγονίδια πολύ ψηλά, σταγονίδια ύδατος, αυτό το σύννεφο. Και επειδή είναι πολύ ελαφρά, είναι πολύ μικρά αυτά τα σταγονίδια, το σύννεφο αιωρείται. Τα γνωστά μας σύννεφα εις των ουρανών. Αυτό δεν είναι σύννεφο με σταγονίδια, αλλά είναι, ας μου επιτραπεί να πω, άκτιστος ενέργεια. Όπως όταν ανελήφθη ο Χριστός εις των ουρανών, νεφέλη λέγει υπέλαβεν αυτόν. Νεφέλη τον πήρε από κάτω. Βγήκε από το σύμπαν ο Χριστός. Τα σύννεφα όμως έχουν ορισμένο ύψος που είναι πάνω. 10-15 χιλιάδες μέτρα, πιο ψηλά δεν είναι τα σύννεφα. Και το νούμερο που είπα και αυτό είναι ένα ακρότατο. Έτσι, δεν είναι το σύννεφο αυτό σύνηθες, φυσικών σύννεφων, αλλά και το άλλο. Μας αποκαλύπτει ο Απόστολος Παύλος εν λόγω Κυρίου, όπως δηλαδή ο Κύριος του απεκάλυψε, ότι όταν θα γίνει η Δευτέρα του παρουσία, θα πάρει τους δικούς του, διότι στους Θεσσαλονικείς αμαγράφει αυτά που γράφει, ο Παύλος ενδιαφέρεται μόνο για τους πιστούς. Δεν κάνει αναφορά των ανθρώπων των εκτός σωτηρίας, θέλει να μιλήσει μόνο για τους εν σωτηρία. Και λέγει τότε εμείς οι παραλυπόμενοι, εμείς που θα έχουμε αλλαχθεί από τη φθορά στην αφαρσία, από τη θνητότητα στην αθανασία, και εκείνοι που θα έχουν αναστηθεί άφθαρτοι και αθάνατοι, προσέξτε, λέει, θα περιληφθούμε, θα αρπαγισόμεθα ενεφέλες εις αέρα. Δηλαδή θα αρπαχτούμε ενεφέλες. Ποιες είναι αυτές οι ενεφέλες, περί των οποίων ο λόγος, η άκτιστος ενέργεια του Θεού, η οποία νεφέλη, η φυσική νεφέλη, θεωρείται τύπος αμάξης του Θεού, μεταφορικού μέσου του Θεού. Προσέξτε, ο Θεός είναι παντακού παρόν, και όταν λέμε παντακού παρόν σημαίνει όταν είμαι εδώ είμαι και εδώ. Όταν λέω μεταφέρομαι σημαίνει είμαι εδώ αλλά δεν είμαι εδώ. Όλα αυτά είναι κατά το ανθρώπινο, προσέξτε. Λέει νεφέλη, η επίβαση σε αυτού, μας λέει η Αγία Γραφή, η επίβαση σε αυτού. Ο Θεός επί περίγων ανέμων περπατάει, λέει, πάνω στα φτερά του ανέμου. Μα ο άνεμος, λέμε, ότι παίρνουμε ένα μετρολογικό, ότι αυτή τη στιγμή είναι στα σύνορά μας. Έρχεται βόρειος άνεμος. Σε λίγη ώρα θα έρθει ο βόρειος άνεμος εδώ. Σε κάποια ώρα θα έρθει στην Αττική, κάποια άλλη ώρα στην Κρήτη. Αυτά είναι απλώς εικόνες. Ο Θεός είναι παντακού παρόν. Για να καταλάβουμε ότι με τις εικόνες αυτές θέλει να δείξει η Αγία Γραφή, είναι η γλώσσα της Γραφής, να δείξει την πραγματικότητα του Θεού. Ωστόσο, αυτό το σύννεφο με φέλη, λογαριάστε, αν έχετε δει, πρέπει να έχετε δει ίσως και πολλές φορές, μία μικρή κίνηση κυκλική. Ο γνωστός μας άνεμος Τρόμυλος. Μπορεί να είμαστε στην αυλή σας, του σπιτιού σας. Εδώ στη δική μας την αυλή συμβαίνει πάρα πολλές φορές. Όπως είναι τα ντουβάρια, ξέρω εγώ, κλειστός χώρος όπως είναι, πλέει κάποιος άνεμος, κάποια στιγμή ο άνεμος κάνει έναν ανεμοστρόβιλο, παίρνει ό,τι βρίσκει στην αυλή, ό,τι βρίσκει, φύλλα κτλ. Και ανεβαίνει έτσι και πάει και μετά, χάνεται, πέφτει. Έτσι θα λογαριάσετε αυτήν την εφέλη, σαν έναν ανεμοστρόβιλο, που δεν κινείται όμως ανεμοστροβιλικός. Νεφέλη, αισθητή, εδώ είναι το καταπληκτικό, αισθητή, δηλαδή την έβλεπαν οι Εβραίοι την νεφέλη αυτή. Και λέγει τώρα εδώ ότι ο Θεός ηγείτο, μας λέει το βιβλίο της Εξόδου 13,21, ότι ο Θεός ηγείτο αυτόν, τίνει τρόπο, εν στήλω νεφέλης. Ήταν ένα σημάδι που τους έδειχνε την οδόν, δείξε αυτής την οδόν. Όταν έπρεπε να μείνουν στο στρατόπεδο, η νεφέλη ήταν πλάι ή πάνω από την σκηνή του μαρτυρίου. Όταν έπρεπε να αναχωρήσουν, η νεφέλη έφευγε. Εκείνη το. Και τότε οι Εβραίοι, ο Μωυσής, που ηγείτο, καταλάβαιναν ότι έπρεπε να φύγουν από το στρατόπεδο αυτό.
Και τα σήκωναν όλα. Οι Λεβίτες σήκωναν τη σκηνή του μαρτυρίου και όλα τα συμβαρομαρτούντα της σκηνής, γιατί είχε ένα περίβολο πάλι από ημάτιον. Έτσι. Γι' αυτό βλέπετε, ζωγραφίζουμε πολλές φορές, αν έχετε δει, στο ιερό μέσα, έτσι, βάζουμε κάποια κολονάκια τροποδίνα και εκεί ζωγραφίζουμε κάποιο ημάτιο. Αυτό είναι από την Παλαιά Διαθήκη. Τα σήκωναν όλα αυτά, τα εφορτώνουν το και αναχωρούσαν. Που πήγαιναν, όπου η στήλη της Δεφέλης τους έδειχνε. Ήταν οδηγός. Όταν στεκόνταν η στήλη της Δεφέλης, εστέκονταν και αυτή. Φυσικά, ολόκληρο το στρατόπεδο μετεκινήτο. Εδώ να πω μια παρένθεση. Ο λαός ξέρετε ότι έμεινε 40 χρόνια στην έρημο. Επλανήθησαν, έχασαν τον δρόμο. Θα ήταν το λιγότερο βλασφημία να το πει κανείς. Ο Θεός κάνει τον δρόμο. Δεν ξέρει τον δρόμο ο Θεός. Όπως και εκείνο το άλλο, το αντιλογικότατο. Τους οδήγησε ο Θεός όχι να περάσουν από εκείνη τη γνωστή διάβαση που σήμερα είναι το γνωστό μας Σουέζ, αυτή η ξέρα, η γλώσσα που ενώνει την Ασία με την Αφρική. Μοναδική αυτή η γλώσσα που ενώνει τις δύο ηπείρους. Αλλά τους είπε να προπατήσουν προς νότο. Μα πού, πώς θα περάσουν, πού θα πάνε. Για να δείξει το θαύμα της διαβάσεως της Ερυθράς Θαλάσσης. Ο Θεός δεν κάνει λάθος, αγαπητοί μου. Πολλές φορές μας δείχνει πράγματα που η λογική μας δεν τα καταλαβαίνει, δεν τα σηκώνει, είναι αντιλογικά. Αλλά εκεί φαίνεται η δόξα του Θεού. Γι' αυτό λέει ο Θεός τον Μωυσέα, τώρα θα δείτε τη δόξα μου. Τώρα θα δείτε τη δόξα μου. Εκεί δε ο μεν λαός περνά την Ερυθρά Θάλασσα, ο δε Αιγύπτιος λαός, οι στρατιώτες με τον Φαραώ, επλήγησαν. Είναι καταπληκτικό. Έτσι επλανήθηκαν οι Εβραίοι 40 χρόνια. Ξέρετε το ρήμα πλανό, αν ψάξετε στην Αγία Γραφή θα το βρείτε αρκετές φορές, ότι και μάλιστα ως εξής, με την δυναμική έκφραση, επλάνησαν αυτούς 40 έτη. Επλάνησαν. Και αυτό είναι γλώσσα της Γραφής. Δεν επλάνησε ο Θεός. Δεν εκκρίθηκαν έτοιμοι, ετοιμασμένοι πνευματικά να εισέλθουν μέσα εις την γη Χανάν, που είναι τύπος της Βασιλείας του Θεού. Έτσι λέγει εδώ ότι ή το εν στήλον εφέλης δείξει αυτή την οδόν τη δεν νύχτα εν στήλον πυρός. Αυτός ο στήλος τη νύχτα γινόταν πύρινος. Λέει παρακάτω, λέει ούτε εξέλιπε δε ο στήλος της Νεφέλης ημέρας και ο στήλος της πυρός νυχτός εναντίον του λαού αυτού. Δεν εξέλιπε, δεν εξαφανιζόταν ο στήλος αυτός της Νεφέλης την ημέρα και τη νύχτα. Την ημέρα ένα είδος σκεπάστρου, ομπρέλας, για να μην τους καίει, τους καίνε οι ηλιακές ακτίνες. Τη δε νύχτα ένα είδος φάρου, φωτός, για να έχουν φως, να περπατούν. Δηλαδή θα λέγαμε εδώ, δεν ξέρω ποιος δήμαρχος θα μπορούσε να κάνει μια πόλη που να βάλει μια ομπρέλα πάνω από την πόλη και τη νύχτα να ανάψει φώτα εις τους δρόμους. Είναι καταπληκτικά πράγματα. Και αυτό λέγει, προσέξτε, ούτε ξέλιπε 40 χρόνια, και ακόμη ήτο εναντίον του λαού αυτού, εναντίον θα πει απέναντι, δηλαδή μπροστά, δηλαδή δεν βλέπαν την Εφέλη, ήταν ορατή. Κάτι ανάλογο βρίσκομαι στον 98ο ψαλμόν που λέγει «Εν στήλον Εφέλη σε λάλη προς αυτούς». Μιλούσε στο λαό, συγγνώμη, στο Μωυσή και τον Αρών, αυτούς αναφέρεται στο Μωυσή και τον Αρών, τους μιλούσε λέει από το στήλο της Νεφέλης, ότι εφύλασσον τα μαρτυρία αυτού και τα προστάγματα αυτού αέδωκεν αυτής. Ψαλμός 98, στίχος 7, 7. Εδώ τι συμβαίνει. Αυτή η στήλη είχε λογικότητα. Όταν έφευγε για να ειδοποιήσει ότι έπρεπε να φύγουν και όταν στεκόνταν όταν έπρεπε να σταθούν. Δηλαδή διατηρεί το περίεργο, αφού ήταν οδηγός.
Με μία λογικότητα, σαν να ήταν εγκαθιδρυμένη επί της νεφέλης μία λογικότητα. Ποια είναι αυτή η εγκαθιδρυμένη λογικότητα? Η ενυπόστατος σοφία του Θεού. Α, καταπληκτικό. Οπότε βλέπει κανένας να είναι ο θρόνος της σοφίας εν υψηλής, ως ομοούσιος με τον Πατέρα. Και ο θρόνος της σοφίας στην κορυφή μιας στήλης από νεφέλη, για να οδηγεί το λαό της. Και εκεί θρόνος και εδώ θρόνος. Και πριν προχωρήσουμε, κάτι να πω εδώ, ότι ο στίχος αρχίζει, θα συμπληρώσω κι άλλα σε αυτά που σας είπα, αλλά μην τα ξεχάσω. Ο στίχος αρχίζει: «Εγώ εν υψηλής κατεσκήνωσα», λέει στο πρώτο ημιστίχιο. «Εγώ κατεσκήνωσα εν υψηλής». Η αντωνυμία «εγώ» δείχνει ότι η σοφία είναι εν υπόστατος. Ποτέ η γάτα δεν λέγει «εγώ», ούτε ο παπαγάλος λέγει «εγώ». Αν το πει δεν καταλαβαίνει, θα πει «εγώ». Πολλές φορές η γραφή έχει τη φράση «εγώ ή μη». Αναρρύθμιτες φορές η Παλαιά Διαθήκη έχει τη φρασούλα από δύο λέξεις «εγώ ή μη». «Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου» κλπ. Σε κάθε βήμα ο Θεός λέγει «εγώ ή μη». Αυτό το «εγώ» εκφράζει πρόσωπον. Η αντωνυμία «εγώ» και το ρήμα «η μη» εκφράζει ύπαρξη. «Εγώ ή μη» είναι η σπουδαιότερη φράση που θα μπορούσε να πει ο Θεός και που θα μπορούσε να πει ο άνθρωπος. Από τι ξεχωρίζει ο άνθρωπος από την λυπήν δημιουργία την ορατήν? Από όλα τα ζώα, όσο ευφυή και αν είναι τα ζώα αυτά, ότι μπορεί να λέγει και να καταλαβαίνει αυτό που λέγει «εγώ ή μη». «Εγώ ή μη» πρόσωπον και ύπαρξη. Και συνεπώς αυτοσυνειδησία. Έτσι, όταν ερωτήθηκε ο Θεός από τον Μωυσή, «θα πάω στην Αίγυπτο που με στέλνεις, πες μου το όνομά σου», τι να πω? «Εγώ είμαι ο Ον». «Εγώ είμαι ο υπάρχον». Και ξέρετε ποιος ομιλεί εκεί στη Βάτο? Η ενυπόστατο σοφία. Είναι εκείνο που πολλοί νομίζουν, ακόμη και θεολόγοι και πανεπιστημιακοί θεολόγοι, ότι εκεί ομιλεί ο πατήρ. Δεν ομιλεί ο πατήρ. Ομιλεί η ενυπόστατο σοφία. Ο μεγάλης βουλής άγγελος. Έχει πάρα πολλά ονόματα. Γι' αυτό θα το δείτε η Εκκλησία που συνειδητοποιεί όλα αυτά στην αγιογραφία. Έχουμε στο διακονικό, δηλαδή στο καθολικό μας, από εκεί προς νότον, γιατί είναι δύο τα παρκλήσια, είναι της προσκομιδής και από εκεί το διακονικό, θα δείτε πάνω στον τρούλο τον μεγάλης βουλής άγγελων. Είναι με φτερά, είναι με φτερά. Μια μικρή παρένθεση, θυμάστε την πιο πάνω φορά που είχαν έρθει κάποιοι Ρώσοι δημοσιογράφοι εδώ και τους υπεδείχθη ότι είναι ο Ιησούς Χριστός και δεν το πίστευαν. Το φανταζόμουσαν. Λέει, αυτός είναι άγγελος. Είναι ο μεγάλης βουλής άγγελος. Άγγελος θα πει αγγελιαφόρος. Αυτός που φέρνει την μεγάλη βουλή του Θεού. Και η μεγάλη βουλή του Θεού είναι η σωτηρία των ανθρώπων. Η δε επιγραφή, πηγαίνετε να το δείτε, είναι ωμέγα, ο, νι. Δηλαδή σε τρεις θέσεις. Από εδώ έτσι είναι αυτό. Ον. Ο υπάρχον είναι ο Υιός και ο Λόγος του Θεού, η ενυπόστατο σοφία. Γι' αυτό είπε στον Μωυσέα: «εγώ είμαι ο Ον, ο υπάρχον». Συνεπώς έχουμε αυτήν την αυτοσυνειδησία. Είναι πρόσωπο με αυτοσυνειδησία. Όπου έχουμε πρόσωπον, και πρόσωπον δεν είναι ούτε η γάτα ούτε ο σκύλος, είναι μόνο ο άνθρωπος, και οι άγγελοι είναι. Έχουμε αυτήν την αυτοσυνειδησία. Επανερχόμεθα όμως. Όταν λέγει η σοφία, η ενυπόστατο σοφία, ότι ο θρόνος της είναι εν στήλο νεφέλης, ενώ προηγουμένως μας είπε ότι είναι εν υψηλής, ότι εν υψηλής κατεσκήνωσε, αυτό εκφράζει πολλά. Καταρχάς, ότι η σοφία, ο Θεός Λόγος, μένει
και ενδιαφέρεται για τον λαό της, τον Ισραήλ. Υπάρχει μια θεωρία, είναι αυτές οι θεωρίες στον φιλοσοφικό χώρο, που μιλάνε για τον θεϊσμό και για τον δεϊσμό, δέλτα. Δεϊσμός, δεϊσμός, δέλτα, σας το ξαναλέγω. Ο δεϊσμός, ο δεϊσμός, λέγει τα εξής. Ότι ο Θεός, ναι, δημιούργησε τον κόσμο, ναι, είναι έξω από τον κόσμο, αλλά δεν ενδιαφέρεται δια τον κόσμο. Είναι ένα μεγάλο κατασκεύασμα, ένα μεγάλο ρολόι, μια μεγάλη μηχανή η οποία χορδίζεται και την άφησε ο Θεός αυτή τη μηχανή που λέγεται κόσμος να δουλεύει, να κινείται. Δεν καταδέχεται, είναι αναξιοπρεπές λέγει δια την θεότητα. Εκείνη η λογική αντίληψη, ορθολογισμός, αναξιοπρεπές για την θεότητα να σκύβει, να βλέπει τα της δημιουργίας, τα των ανθρώπων, τα της ιστορίας κλπ. Γι' αυτό σας είπα, εκφράζει πολλά. Εδώ λοιπόν δείχνει ότι ο Θεός ενδιαφέρεται. Κατοικεί στα υψηλά, αλλά είναι κοντά. Και δεν είναι ο Θεός μακριά, ιδίως ο Θεός Λόγος. Βέβαια ο Άγιος Τραδικός Θεός, εδώ όμως εμφανίζεται ο Θεός Λόγος, δεν είναι κάτι που θα λέγαμε από μακριά βλέπει κάτι και λέει αυτό ή εκείνο, είναι μέσα στα πράγματα. Αυτό καταπλήσει ακόμη περισσότερο. Καταρχάς η σοφία, ο Θεός Λόγος δηλαδή, ενδιαφέρεται δια τον λαό της στον Ισραήλ. Αυτό είναι ξεχωριστό. Αυτό θα το δούμε στα επόμενα χωρία που αναφέρει διάφορες πτυχές αυτού του ενδιαφέροντός της. Τον ακολουθεί το λαό της σε κάθε ιστορική περιπέτεια. Στον Μωυσή που είναι αυτεξόριστος στη γη μας, ξέρετε τι λέγει ο Ων από τη Βάτο. Κατέβηκα λέει στην Αιγυπτόν. Όλα βέβαια είναι ανθρωπομορφικά, όλα είναι ανθρωποπαθή, γιατί πώς να μιλήσει κανείς για τον Θεό. Και είδα το λαό μου να κακοπαθεί. Γι' αυτό λοιπόν σε στέλνω να τον βγάλεις από την κακοπάθεια. Εδώ είναι κάτι το καταπληκτικό. Να τον βγάλεις από την κακοπάθεια. Έτσι βλέπετε μπαίνει μέσα στην ιστορία ο Θεός Λόγος. Και από εδώ, από αυτά όσα είπαμε, φαίνεται ότι ο ενεργόν Θεός, ο Κύριος, ο Άγιος του Ισραήλ, ο Γιαχβέ, είναι ο Θεός Λόγος, που έγινε άνθρωπος. Η ενυπόστατη σοφία, που έγινε άνθρωπος. Ο Λόγος σάρξε γένετο. Είναι το ίδιο πάντοτε όνομα. Συγγνώμη, το ίδιο πάντοτε πρόσωπον. Με διαφορετικά ονόματα, όπως τον είδε επί παραδείγματι επί θρόνου ο Ισαΐας στο έκτο κεφάλαιο του είναι και που δίνει τη μαρτυρία ότι είναι ο Άγιος του Ισραήλ, ότι είναι ο Ιησούς Χριστός, τη μαρτυρία τη δίνει ο Ιωάννης στο Ευαγγέλιο του, σαφέστατα, ότι είναι ο Κύριος το τετραγράμματον όνομά του, Γιαχβέ, τετραγράμματον. Είναι γνωστό ότι οι Εβραίοι χρησιμοποιούσαν μόνο σύμφωνα στην γραφή τους, όχι φωνήεντα. Τα φωνήεντα συνεπληρούντο. Έπρεπε να υπάρχει δε μια παράδοση για να ξέρουμε πώς θα διαβάσουμε μια λέξη με σύμφωνα. Λέξεις σπαράγματα, έτσι λέγονται. Περίπου Ιησούς Χριστός, γιώτα σίγμα, που βάζουμε εμείς χειρό. Αυτό είναι ένα σπάραγμα, έτσι λέγεται. Δηλαδή, όταν δω γιώτα σίγμα, θα το προφέρω βεβαίως με φωνήεντα, Ιησούς. Το χείρο θα το προφέρω βέβαια Χριστός, αλλά στη γραφή να είναι μόνο τα σύμφωνα. Και εδώ εμπροκειμένου είναι όχι όλα τα σύμφωνα στο Ιησούς Χριστός, αλλά έτσι καθιερώθηκε η Βυζαντινή γραφή, μάλιστα κάνει χρήση αυτών των σπαραγμάτων για οικονομία γραφικής ύλης. Οι Εβραίοι δεν χρησιμοποιούσαν στη γραφή, ξαναλέγω, τα φωνήεντα παρά μόνο τα σύμφωνα. Γι' αυτό το όνομα του Θεού, το τετραγράμματον, δηλαδή τέσσερα σύμφωνα, Γιαχβέ, έτσι τουλάχιστον, ή Ιαχβέ,
Κάπως έτσι, αυτό το Ιεχωβάς είναι πολύ βάναυση εκφορά που λένε οι χιλιαστέ, είναι το τετραγράμματον όνομα του Θεού, αλλά επειδή λείπουν τα φωνήοντα δεν ξέρουμε σήμερα πώς επροφέρεται. Δεν ξέρουμε σήμερα. Χάσαμε δηλαδή αυτή την φωνητική εκφορά του ονόματος. Είναι λοιπόν ο Άγιος του Ισραήλ, ο Κύριος και Θεός, ο Θεός Λόγος, σας είπα, η ενυπόστατο σοφία. Και αυτή η ενυπόστατο σοφία έδωσε τον νόμο στο Σινά. Εκείνος ομιλεί, εκείνη ομιλεί, η ενυπόστατο σοφία, όχι ο Θεός Πατήρ. Αυτή ενεφανίστη στην Βάτων που σας είπα προηγουμένως. Εγώ είμαι ο Ων. Πήγα στην Αίγυπτο, είδα το λαό μου να κακοπατεί κλπ. Αυτή εξήγαγε από την Αίγυπτο το λαό της. Με όλες εκείνες τις εντολές που έδωσε στον Μωυσέα και τον Άρων, που επέφερε τις πληγές, τις 10 πληγές στους Αιγυπτίους, ότι έπρεπε να φάνε εκείνο το αρνί χωρίς οστούν κόκαλο να συντριβεί κλπ. Γιατί αυτά ήταν τύποι της ιδίας σοφίας της ενυποστάτου όταν θα ενυνθρώπιζε. Όλα τα ρύθμιζε εκείνη. Το αίμα που είπαν στα ανώφλια των θυρών να μπει, να πασαληφθεί, να χρηστεί το ανώφλιο της κάθε πόρτας σπιτιού, είναι το αίμα. Και δεν θα μπαινε ο άγγελος ο ολοθρευτής που πήγε στα σπίτια των Αιγυπτίων, είναι το αίμα του Χριστού που σώζει. Είναι ο αμνός του Θεού. Γι' αυτό είπε ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, είδε να ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου κλπ. Κλπ. Η ιδία η σοφία εγκατέστησε το λαό της εις τη γη Χαναάν μέχρι την ιστορική στιγμή της ανθρωπίσεώς της, έως τη στιγμή που έγινε άνθρωπος. Τώρα λοιπόν μπορούμε να κατανοήσουμε, αγαπητοί μου, αυτό που λέει το βιβλίο της Εξόδου. Και οι Εβραίοι, αν πρόσεχαν, τους τύφλωσε μυστήριο αυτό. Τους τύφλωσε. Τι θα μπορούσαν αμέσως να αναγνωρίσουν τον Ιησού Χριστό και την ταυτότητά του. Τώρα ωστόσο μπορούμε να κατανοήσουμε, ο δε Θεός ηγείτο αυτόν. Ο Θεός λέει ηγείτο του λαού του στην έρημο, ημέρας με εν στήλων εφέλης και λοιπά, αυτά που σας είπα προηγουμένως. Άρα λοιπόν η ενυπόστατο σοφία τι είναι? Είναι Θεός. Γιατί τι λέει? Ο δε Θεός ηγείτο αυτόν. Τους οδηγούς ο Θεός. Άρα λοιπόν η ενυπόστατο σοφία είναι Θεός. Είναι λοιπόν η ενυπόστατο σοφία που εν υψηλή κατοικεί και ταυτόχρονα ως πανταχού παρούσα επιτηρεί το λαό της επάνω εις την γη. Και προετοιμάζεται δια την ενανθρώπιση. Εκείνο που διαβάζουμε στη Σοφία Σολομώντος, την αδημονία της ενυποστάτου σοφίας που συνδημιουργεί με τον Πατέρα, την αδημονία της, αδημονία της να ενανθρωπίσει για να μας σώσει, και την υπερβολική της αγάπη προς τον άνθρωπο. Λέμε πολλές φορές φιλάνθρωπος, αυτός ο Κύριος είναι, λέει φιλάνθρωπος, έδωσε χρήματα για να ντυθούν ορφανά, ξέρω. Κατακριστικός το λέμε αυτό. Όπως και το ουσιαστικό φιλανθρωπία. Αγαπητοί μου, μόνον ο Θεός είναι φιλάνθρωπος. Κατά πόλητον εκτίμηση. Έτσι λοιπόν προετοιμάζεται δια την ενανθρώπισή της η ενυπόστατο σοφία, και όλα αυτά εκφράζουν την θεανθρωπίνη φύση του Θεού Λόγου. Και θυμίζει εκείνο που βρίσκομαι στους χαιρετισμούς. Ποιος δεν το ξέρει? Ιδίως οι κυρίες, πολλές κυρίες ξέρουν τους χαιρετισμούς απ' έξω. Όλος είναι στο γράμμα όμικρον. Όλος είναι εν της κάτω. Γιατί σάνω ουδόλος απήνε ο απερίγραπτος. Ολόκληρος ήταν κάτω εδώ στη γη. Πού? Στη στήλη νεφέλης. Και ουδόλος εγκατέλειψε τα άνω των θρόνων του Θεού. Δεν ήταν απόν ο απερίγραπτος. Αυτός που δεν μπαίνει μέσα σε περίγραμμα.
Περίγραμμα, προσέξτε. Όχι ο περίγραπτος δεν περιγράφεται, με την έννοια τη μαθηματική δεν περιγράφεται. Είναι έξω από κάθε περίγραμμα, δεν ήταν απόν. Εδώ λοιπόν σε αυτό το στίχο των χαιρετισμών καταλαβαίνουμε πως ο θρόνος της σοφίας είναι εν υψηλής και ταυτόχρονα ο θρόνος της είναι επάνω στη στήλη νεφέλης. Έτσι το καταλαβαίνουμε τώρα. Δηλαδή και στα ουράνια και στα υπήγεια. Και εκεί μάλιστα ο άνθρωπος στο σταυρό που ήτο και τελικά ουδόλως εγκατέλειψε τους κόλπους του πατρός. Ουδόλως. Εν τούτης όλος είναι εις το ανθρώπινο σώμα, στην ανθρωπίνη ύπαρξη. Το λέγει ο Απόστολος Παύλος, ότι ολόκληρη θεότητα σωματικός ή το εις τον Ιησού Χριστό. Ολόκληρη θεότητα. Ακατανόητα. Για να καταλάβουμε αυτόν τον διπλόν θρόνο. Είναι ακόμη ο θρόνος της εν υποστάτης σοφίας, γιατί είναι η βασίλισσα του λαού της, που ηγείται και δείχνει στο λαό της τι θέλει. Και κάτι που θα ευχόμαστε πάντοτε πραγματικά, να συνειδητοποιούμε αυτήν την ταυτότητα του ενανθρωπίσαντος Θεού Λόγου, δηλαδή του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αν συνειδητοποιούμε και ξέρουμε ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός, το πιο χοντρό που θα αφήσουμε να μην βλασφούμε τον Χριστό. Το πιο χοντρό. Και μετά θα αρχίσουμε να διεισδύομαι εις τις έννοιες αυτές για να κατανοούμε ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός. Και πηγαίνουμε αγαπητοί στον επόμενο στίχο, τον πέμπτο. Λέγει ο πέμπτος στίχος: «Γύρον ουρανού εκύκλωσα μόνη και εν βάθη αβύσσον περιεπάτησα». Δηλαδή, μόνη μου περιήλθον και τακτοποίησα τον γύρον του ουρανού μόνη και περιεπάτησα εις τα βάθη των θαλασσών. Καινούργια αποκάλυψη εδώ. Η ενυπόστατα σοφία δηλαδή κινείται μεταξύ ουρανού και γης με τον πιο άνετο τρόπο. Ακριβώς επειδή είναι η δημιουργός του παντός. Ποιος είναι αυτός ο γύρος του ουρανού? Είναι ό,τι φαίνεται όταν ο ουρανός εγγίζει στον ορίζοντα τη γη. Ό,τι φαίνεται. Μην λησμονούμε ότι τα περιγραφόμενα από την γραφή είναι πάντοτε κατά το φαινόμενο. Αν βγείτε σε ένα επίπεδο χώρο, είτε θάλασσα έχετε μπροστά σας, είτε πεδιάδοτη, είναι μόνο ένα επίπεδος για να έχετε καλύτερη εικόνα του πράγματος, θα αντιληφθείτε να υπάρχει ένας κόδωνας, όπως λέμε στη φυσική, ο κόδων, δηλαδή ένα ημισφαίριο κόδων, ο οποίος έχει μπει πάνω από τη γη, ακουμπάει στη γη. Δηλαδή βλέπουμε τον ουρανό να είναι, να ακουμπάει στη θάλασσα, να ακουμπάει στην πεδιάδα γύρω γύρω. Αυτός είναι ο γύρος της γης. Αυτός βέβαια ο γύρος της γης, προσέξτε, είναι κατά το φαινόμενο. Τι θα πει κατά το φαινόμενο? Όπως κατά το φαινόμενο είναι όταν ο ήλιος τρέφεται περί την γη. Έτσι φαίνεται. Η επιστημονική αλήθεια είναι ότι η γη γυρίζει γύρω από τον ήλιο. Γι' αυτό οι άνθρωποι δυσκολεύτηκαν να ανακαλύψουν αυτά τα πράγματα, γιατί είχαν φαινόμενα κατά το φαινόμενο. Να θυμάστε αυτή τη φραζούλα: φαινόμενα κατά το φαινόμενο. Δηλαδή εκείνα του όπως φαίνονται. Ας πούμε ότι ανατελεί ο ήλιος. Ο λαός από την εμπειρία του λέγει: άντε κάνετε γρήγορα να πάμε στο χωράφι, να πάμε στην εκδρομή, που ξέρω εγώ, γιατί ο ήλιος ανέβηκε μια καλαμιά. Αυτό το μια καλαμιά, δηλαδή όσο ένα καλάμι, ας πούμε 2 μέτρα, ανέβηκε ο ήλιος στον ορίζοντα. Ο λαός πάντοτε κινείται γύρω από τις εμπειρίες του, όπως δηλαδή βλέπει τα πράγματα. Και επειδή η γραφή πρέπει να γίνει κατανοητή από τους ανθρώπους, κινείται και εκφράζεται σύμφωνα με την εμπειρία των ανθρώπων. Θα ήταν περίεργο
να μιλούσε με επιστημονική γλώσσα. Διότι ενώ δεν αθέτει η γραφή, εδώ είναι τώρα το σπουδαίο, εντούτοις μιλάει με την εμπειρική γλώσσα, τη γλώσσα των ανθρώπων, για να γίνει κατανοητή η γραφή. Όπως εκείνο το ανεβαίνω και κατεβαίνω στον ουρανό και ούτω καθεξής. Αυτό τι είναι? Είναι μια συγκατάβαση της ανθρωπίνης καταλήψεως, αντιλήψεως. Έτσι ο γύρος του ουρανού ταυτίζεται με όλη την επιφάνεια της γης, βέβαια τμήμα, γιατί η γη είναι σφαιρική. Να το βλέπετε ότι δεν μπορούμε να δούμε εμείς, παρά ότι έχουμε θάλασσα μπροστά μας, δεν μπορούμε να δούμε τα φώτα της Θεσσαλονίκης, γιατί μπαίνει η καμπυλότητα της γης. Βλέπουμε τα φώτα από ανάκλαση. Όταν είναι συννεφιά, τα φώτα της Θεσσαλονίκης φωτίζουν τα σύννεφα και τότε λέμε, κοίταξε, φαίνεται η Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη δεν φαίνεται. Είναι η καμπυλότητα της γης. Πάντως, πιστεύω ότι έγινα κατανοητός με αυτά τα παραδειγματάκια. Η ενυπόστατο σοφία, λοιπόν, μας λέγει εδώ το γυρών κείμενον, μόνη εκύκλωσε τη γη. Δηλαδή το γύρο της, το γύρο του ουρανού, που είναι ο γύρος της γης. Τι σημαίνει η εκύκλωση? Σημαίνει την επιτηρεί, την προστατεύει, την ελέγχει, την γνωρίζει. Είναι έκφραση αυτών των ρημάτων που σας είπα. Ούτε οι άγγελοι, ούτε οι δαίμονες, που είναι άγγελοι πεπτοκώτες, με τις ίδιες ιδιότητες, πλην βεβαίως της θεώσεως που την έχασα, ούτε οι άγγελοι λοιπόν είναι πανταχού παρόντες. Εδώ λοιπόν μας λέγει ότι, γι' αυτό τονίζει, είδατε, η ακρίβεια. Μόνη, λέει, εκύκλωσε την γη. Οι άγγελοι δεν μπορούν να κυκλώσουν τη γη. Δηλαδή ένας άγγελος να έχει πλήρη γνώση όλου του χώρου. Έτσι μόνος ο Θεός Λόγος ανά πάσα στιγμή και εν παντή τόπο είναι παρόν. Ακόμη μόνη η σοφία του Θεού περιεπάτησε, λέγει, στα βάθη των αβύσσων. Έτσι μας είπε. Και εν βάθη αβύσσων περιεπάτησα. Μόνη. Αλλά τι είναι η άβυσσος? Το γνωρίζετε. Είναι από τη λέξη βυθός με ύψιλον ή βυσσός. Βυθός, βυσσός είναι το ίδιο με δύο σίγμα. Και το στερητικό αλφα. Συνεπώς αβυθός ή αβυσσός. Δηλαδή αυτό που δεν έχει βυθόν. Δεν έχει πυθμένα. Ψάχνεις να βρεις τον πυθμένο αλλά δεν τον βρίσκεις. Άρα τεράστιον βάθος. Και άβυσσος λέγεται το αχανές, καταρχάς, του ουρανίου θολού, το αχανές. Εκατομμύρια χρόνια να περπατάς μες στο σύμπαν, ποτέ δεν μπορείς να πεις ότι κάπου έφτασες στα όρια του και τώρα μπορείς να βγεις από το σύμπαν. Άβυσσος. Τίποτα δεν μπορεί να βγει από το σύμπαν. Ό,τι αποτελεί χωροχρόνο δεν βγαίνει από το χωροχρόνο. Αδύνατον. Τον αδυνάτον αδύνατον. Αλλά και δείχνει δεύτερον και το απίθμενον της θαλάσσης. Ότι λέμε, το λέμε και στη γλώσσα μας, ότι είναι άβυσσος η θάλασσα. Σκεφτείτε ότι κάπου εκεί στον Ειρηνικό ωκεανό υπάρχουν βάθη της θαλάσσης 9.000 μέτρα. Σκεφτείτε, δεν φτάνει το ηλιακό νουφος εκεί. Το βαθύτερο σημείο της Μεσογείου είναι κάπου εκεί στο Τέναρον. Το βαθύτερο σημείο της Μεσογείου. Όπως και στο Άγιον Όρος, το βαθύτερο σημείο, δηλαδή δύο βαθύτατα σημεία είναι στο Άγιον Όρος, στον Άθωνα και στο Τέναρον. Και αυτή την άβυσσο την έχει, όπως εδώ μας περιγράφει, την έχει η σοφία του Θεού ως περίπατον. Ως περίπατον. Περιεπάτησα, λέγει. Η άβυσσος του σύμπαντος, αγαπητοί, δεν περιέχει την σοφία, αλλά η σοφία περιέχει την άβυσσο. Δηλαδή, να καταλάβετε, δεν περιέχει το σύμπαν ή η δημιουργία, δεν περιέχει το Θεό,
αλλά ο Θεός περιέχει τη δημιουργία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, θα το δείτε αυτό, γιατί παρακάτω Φερρυππίν, ο Χριστός λέει στην Αποκάλυψη, εγώ είμαι το Α και το Ω, η αρχή και το τέλος. Το Α και το Ω είναι από το ελληνικό αλφάβητο, δηλαδή το πρώτο και το τελευταίο γράμμα, που σημαίνει ακριβώς με άλλη εικόνα αρχή και τέλος. Δηλαδή η αρχή της δημιουργίας και το τέλος της δημιουργίας είναι, λέγει ο Ιησούς Χριστός, η σοφία, εν εμή. Δεν περιέχομαι στο Α και το Ω, αλλά περιέχω το Α και το Ω. Είδατε μεγαλοπρέπεια, είδατε μεγαλοπρέπεια, δηλαδή τι να πει κανένας. Τι να πει κανένας, μεγαλοπρέπεια. Λοιπόν, προχωρούμε. Ο Ιώβ γράφει, η δε σοφία πόθεν ευρέθη. Πού θε βρέθηκε, λέει η σοφία, ούκ είδε βρωτός οδόν αυτής. Βρωτός, θα πει άνθρωπο. Βρωτός, θα πει άνθρωπος. Άνθρωπος λοιπόν, λέει, δεν γνωρίζει την οδόν της σοφίας. Πού είναι, πού θα ήρθε, πώς, τι, δεν γνωρίζει. Ερωτάται μετά η δημιουργία. Ερωτάται η άβυσσος. Άβυσσος είπεν, συνεχίζει να λέει ο Ιώβ στο 28ο κεφάλαιο. Και η άβυσσος απαντάει. Δηλαδή η άβυσσος τώρα, το σύμπαν. Το σύμπαν. Ουκένεστην εν εμή. Δεν είναι σε μένα μέσα. Δηλαδή δεν περιέχω τη σοφία. Περιέχομαι στη σοφία. Δεν περιέχω, περιέχομαι. Είδατε. Ρωτήθηκε μετά η θάλασσα. Και η θάλασσα είπε, ουκένεστη με τεμού. Δεν είναι μαζί. Δεν ξέρω. Ούτε λοιπόν η άβυσσος του σύμπαντος, ούτε η άβυσσος της θαλάσσης περιέχουν τη σοφία, αλλά περιέχονται. Θα μου πείτε αυτό, αυτά όλα γιατί σας τα λέω. Καταρχάς γιατί τα λέει η Αγία Γραφή. Αφού τα λέει η Αγία Γραφή, πρέπει να τα πούμε. Είδατε, δεν λέω δικά μου πράγματα. Αλλά αυτό που λέμε εδώ, που λέει η Γραφή, θέτει ένα κέριον πλήγμα κατά του πανθεϊσμού. Να, το πρακτικό εδώ που βγαίνει αμέσως. Που θέλει ο πανθεϊσμός να ταυτίζει το Θεό με τη δημιουργία. Ο πανθεϊσμός υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει μέχρι που να τελειώσει ο κόσμος. Οι μασόνοι είναι πανθεϊστές. Ναι. Τι θα πει πανθεϊσμός? Ότι ο Θεός είναι εντός της δημιουργίας του, όχι ως παρουσία, αλλά ως ταυτιζόμενος με τη δημιουργία. Κοροϊδεύει ο Άγιος Αυγουστίνος και λέει, τότε αν ταυτίζεται με τη δημιουργία, ένας χώρος περισσότερος από ένα χώρο μικρότερο θα πρέπει να περιέχει περισσότερο Θεό. Άρα λοιπόν, λέει, ο ελέφαντας έχει πιο πολύ Θεό μέσα του παρά το ποντίκι. Ναι, κοροϊδεύει. Είναι στις εξομολογήσεις των ανθρώπων, σας είπα. Το είχα διαβάσει έφηβος και το θυμάμαι ακόμη. Πράγματι, πράγματι. Δεν περιέχεται ο Θεός ως πανταχού παρόν έξω από την ουσία της δημιουργίας. Ο Θεός είναι άκτιστος, η δημιουργία είναι κτιστή. Είναι εκείνο το πολύ έξυπνο παράδειγμα που ελέγχεται κάποτε, γράφεται, όπως ο ζωγράφος είναι έξω από το μουσαμά του που ζωγραφίζει. Έτσι και ο Θεός είναι έξω από τη δημιουργία του. Άρα βλέπει κανείς εδώ ότι ο Θεός δεν ταυτίζεται με τη δημιουργία, άρα δεν υπάρχει ο πανθεϊσμός. Ο πανθεϊσμός είναι η ιδωλολατρία. Εδώ, σε αυτό το σημείο τουλάχιστον, γιατί έχουμε πλήστα όσα, πλήγμα κατά της ιδωλολατρίας και του πανθεϊσμού. Δηλαδή, η Αγία Γραφή, αν καταλαβαίνουμε, πλήττει όσα φιλοσοφικά συστήματα υπήρξαν και που βέβαια δεν συμφωνούν με τον Λόγο του Θεού. Και με επιχειρήματα, με επιχειρήματα, σαφώς, σαφέστατα. Έτσι δεν είναι ο Θεός ενδό κοσμικός. Άλλο την επανταχού, παρά το πατρίς πέντε φορές. Όπως όλες οι φυσικές θρησκείες θέλουν τον Θεό ενδοκοσμικό.
Ο Βουδισμός, παραδείγματι, οι ανατολικές θρησκείες δεν θέλουν τον άνθρωπο, η ψυχή του ανθρώπου πάει να βρει, να ενωθεί με το Θεό. Πού? Μες στο σύμπαν. Γιατί είναι ενδοκοσμικός ο Θεός. Μάλιστα, παρακαλώ. Και επειδή σήμερα έχουμε αυθονών στον δυτικό κόσμο και στην πατρίδα μας οι λεγόμενες ανατολικές θρησκείες, αυτά πρέπει να τα ξέρουμε για να μην μας παγιδεύουν οι διάφοροι με εκείνες όλες τις ανόητες και δαιμονικές θεωρίες που μας λένε. Ο Δανή λέγει «Ο επιβλέπων αβύσσους». Ωραία φράση. Αυτός που βλέπει, ο Θεός βλέπει, ο επιβλέπω. Βλέπω και επιβλέπω. Με την έννοια βλέπω και επιτηρώ. Τι? Τα αβύσσους και την θάλασσα και το σύμπαν. Ο δε σοφός Σιράχ θα θέσει το ερώτημα. Είναι στο πρώτο κεφάλαιο. Ύψος ουρανού και πλάτος γης. Τότε βέβαια δεν ξέρανε πόσο είναι η γη. Ίσως να τη θεωρούσαν απέραντη ή χωρίς τέρματα. Ύψος ουρανού και πλάτος γης και άβυσσον και σοφίαν, τέσσερα πράγματα, τι σε ξιχνιάζει? Και θα λέγαμε το ύψος του ουρανού μέχρι σήμερα δεν το έχουμε ξιχνιάσει. Οι αστρονόμοι βλέπουν, όταν φτιάξουν ένα τηλεσκόπιο ακόμη ισχυρότερο, πάνε πιο πέρα. Και ακόμα ισχυρότερο και πάνε ακόμη πιο πέρα. Και πιο πέρα. Πού είναι το τέρμα? Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Και μάλιστα υπάρχει η εξής αντιφατική διατύπωση περί του σύμπαντος. Λέγουν ότι είναι το πεπερασμένον άπειρον. Είναι αντιφατικό. Πεπερασμένον άπειρον. Το πλάτος της γης. Αυτό το ξέρουμε σήμερα. Και άβυσσον. Των θαλασσών την άβυσσον τη γνωρίζουμε σήμερα. Την άβυσσον του σύμπαντος. Και σοφία, εκείνη που τα δημιούργησε όλα, ο Θεός Λόγος, τι σε εξιχνιάσει? Ποιος θα μπορέσει να εξιχνιάσει, να εξακριβώσει, να βρει, να δώσει ένα νούμερο? Και θα συμπληρώσει Σοφία Σιράχ στο 42ο κεφάλαιο, στίχος 18ος, άβυσσον και καρδίαν εξίχνευσεν. Δηλαδή η σοφία του Θεού και την άβυσσο και την καρδία του ανθρώπου, γιατί είναι άβυσσος η καρδία του ανθρώπου, άβυσσος άβυσσον επικαλείται, μόνη η σοφία έχει εξιχνιάσει. Το ακούμε πολύ συχνά, άβυσσος η ψυχή του ανθρώπου, το λέμε πολύ συχνά. Έτσι αγαπητοί μου, μένουμε κατάπληκτοι για την αποκάλυψη της εν υποστάτου σοφίας. Και έτσι μας δίδεται διαρκώς και διαρκώς υλικών για να δοξάζουμε τον Θεό Λόγον που ήρθε τόσο κοντά μας, τον Κυριόν μας Ιησούν Χριστόν. Ευχαριστώ που με άκουσατε.